το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Κι αν δεν ακούς που τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πονάω που δε σε έχω πια τώρα μου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μόντους Βιβέντι, by Κρατερός Κατσούλης. Έναν χώρο ιδιαίτερο που έχει φτιάξει ο Κρατερός εδώ στα Βρυλίσια. Ένα healing center το λέει. Ναι. Healing center. Και, όχι, όχι. Πιο πολύ προς το healing. Ναι. Α, όχι, okay. Όχι προς το healing. Όχι, όχι. Το αντίθετο. Ναι, okay. Το αντίθετο επιδιώκουμε. Ναι. Όπου συμβαίνουν πολλά και διάφορα πράγματα, κυρίως πάνω στον πολιτισμό και κυρίως πάνω στην σκέψη, στο πώς πρέπει να σκεφτόμαστε ορισμένα πράγματα. Και ένα από αυτά τα προϊόντα αυτής της ιστορίας είναι και αυτή εδώ η εκπομπή που λέγεται «Η τέχνη σώζει ζωές». Καλεσμένος σήμερα ο καθηγητής αστροφυσικής, ο κύριος Χρήστος Γούδης. Δεν ξέρω με ποια από όλες τις ιδιότητες όμως έχουμε καλέσει σήμερα εδώ. Ούτε εγώ το ξέρω. Δεν προσδιορίζομαι, δεν αυτοπροσδιορίζομαι. Ως αστροφυσικός ή ως κάτι άλλο, ας πούμε, υπάρχω απλώς. Ναι, προσδιορίζομαι ως ύπαρξη, η οποία υπάρχει και διερωτάται γιατί υπάρχει. Αυτό είναι έρος. Αυτό είναι έρος. Έρος είναι. Δεν ξέρω. Υπάρχει, μου θυμίζει τον Παπαδιαμάντη που έχω γράψει για ένα ποίημα, ας πούμε, με τη γενή πλέουσα που λέει έρος και τα λοιπά. Αλλά ας μην πέσουμε στον Παπαδιαμάντη, γιατί θέλει μεταφραστές τώρα και αλλαγή γλώσσας, πνευμάτων, ξέρεις. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πες. Έχουμε και το καινούργιο το βιβλίο. Μάλιστα. Περιέρωτος. Περιέρωτος, Πλάτωνας Συμπόσιον, οι πολλαπλές αποχρώσεις του έρωτα. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Το αποχρώσεις το πήρες από τις αποχρώσεις του Γκρι, την ταινία και από εκεί το... Όχι, αυτοί το πήραν από τον Πλάτωνα. Αυτή το πήραν από τον Πλάτωνα. Ναι. Ο Πλάτωνας αυτό ακριβώς κάνει. Βγάζει όλες τις πολλαπλές αποχρώσεις της έννοιας του έρωτα. Γίνεται ένα συμπόσιο όπου δεν μεθάνε ακριβώς, στο τέλος γίνεται, ας πούμε, η μέθη. Είναι μια σειρά από προσκεκλημένοι φίλοι μεταξύ τους. Ο ένας ήταν όπως ο Κρατερούς ηθοποιός, ο οποίος είχε πάρει και ένα βραβείο σε μια τραγωδία ο Αγάθων. Τους κάλεσε εκεί όλους, ο Σωκράτης, ο Αριστοφάνης. Διάφοροι τύποι και στο τέλος μπαίνει και ο Αλκιβιάδης για να παίξει και αυτός τον ρόλο του. Και επί της ουσίας ο Πλάτωνας, ο οποίος τα γράφει, υποτίθεται και ότι όλα αυτά είναι με επίκεντρο του Σοκράτη, δεν το ξέρουμε, μπορεί να είναι και του Πλάτωνα, αναπτύσσει, βάζει τους συνομιλητές να λένε απόψεις για τον έρωτα. Και πιάνουν ένα πολύ ευρύ και μεγάλο φάσμα με ό,τι μπορείς να φανταστείς ως προς το τι είναι έρωτας. Δηλαδή, θα ήθελες να έρθεις σε αυτό το συμπόσιο, καλεσμένο. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Γιατί? Τα βαριέμαι, δεν είμαι πολύ κοινωνικό, να πούμε. Είμαι λίγο στο δικό μου κόσμο, ας πούμε. Ναι. Διαβάζω όμως, δηλαδή έχω ένα σπίτι που το λέω το σπίτι των πεθαμένων, γιατί είναι μια τεράστια βιβλιοθήκη με όλους τους πεθαμένους. Τα οποία όμως είναι τα μεγάλα πνεύματα και μπορείς και επικοινωνείς, ας πούμε. Τους διαβάζεις, τους κάνεις, άμα δεν σ' αρέσουν τους πετάς και έτσι είσαι στον κόσμο σου. Δεν ξέρω, αυτά τα συμπόσια εγώ τα υποπτεύομαι λίγο, γιατί καταρχάς είναι και λίγο στημένα. Δηλαδή ο κάθε Πλάτωνας βάζει τους ρόλους, ναι, βάζει αυτά που θέλει στο τέλος. Δηλαδή βάζει πρόσωπα και ανδροί και λαϊκοί τα οποία λένε διάφορα και παίζουν ένα ρόλο. Δεν ξέρω, ανάλογα όπου εξαρτάται. Όπως και στο θέατρο. Ναι, δηλαδή πάνω από μία ομάδα τριών ανθρώπων τώρα να συζητήσουν
Εντάξει, σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια, να πούμε, έλεγε ο Αριστοτέλης ότι πάνω από 300 ανθρώπους δεν υπάρχει δημοκρατία. Μέχρι 300 μπορείς και ναι, διαχειρίζεσαι τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, άστο. Όχλος. Λοιπόν, ναι, από εκεί και πέρα τώρα τα συμπόσια είναι ναι, για άλλους. Ναι. Ναι. Άσε λοιπόν. Που λέει κάτι ωραίο ο Τσαρούχης για αυτά, τα οποία είναι τα μοντέρνα συμπόσια, που έχουν το μπουφέ και τρέχουν όλοι, λέει, ακόμη και πλούσιοι όλοι όσοι πάνε εκεί, και τρέχουν όλοι, λέει, τους βλέπεις και κάνουν ουρά να πάρουν το φαγητό, γιατί, λέει, έχει μείνει μέσα μας να τρώμε ακόμη και τους πολιορκημένους του Μεσολογγίου. Θυμούνται, ας πούμε, τη μεγάλη πείνα κατά κάποιο τρόπο. Βλέπουν δωρεάν φαΐ, τρέχουν σε όλα τα συμπόσια αυτά. Πάμε παρακάτω, αστεία είναι. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν δεν θα έχω εσένα απέναντί μου, δεν θα μπορέσω να αποφύγω την ερώτηση αν υπάρχει έρωτας στον ουρανό, στα αστέρια, στους αστερισμούς, αν ερωτεύονται τα αστέρια, πώς μπορούμε να το δούμε αυτό, αν ερωτεύονται ή όχι κλπ. Και τι ρόλο παίζει φυσικά η Αφροδιτούλα μας. Να σου πω την απάντηση του Τσάρλς Μπουκόφσκι που λέει η απάντηση είναι το αλκοόλ, αλλά ξέχασα την ερώτηση. Okay, ναι, το έρωτας. Κοίταξε, καλά το ξεκινάς με την εξής έννοια. Φεύγουν. Με την εξής έννοια ότι ο έρωτας στο περιπλάτωνο, σε αυτό το συμπόσιο το οποίο γίνεται, στην ουσία διευρύνει τον ορισμό του έρωτα μέσα από την Διοτήμα ο Σωκράτης, ο οποίος την βάζει στο τέλος να καλύψει όλα τα κοινά και όλες τις υποκατηγορίες και αποχρώσεις του έρωτα, αρχίζει και διευρύνει πάρα πολύ την έννοια του έρωτα. Δηλαδή, όταν τον αντιληφθεί σαν, ξέρω εγώ, μια ανασύνδεση σωματιδίων, στοιχειωδών σωματιδίων και μια διάσπαση σωματιδίων, τα οποία προηγουμένως έχουν συζευχθεί, έτσι. Εάν το δεις, ξέρεις, σαν σύγκρουση, συνύπαρξη, υπάρχουν οι λεγόμενες συμβιωτικοί αστέρες, που είναι ζευγαράκια, είναι τόσο κοντά ο ένας στον άλλο, που τους ονομάζουμε έτσι σαν να είναι συμβιωτικό ζευγάρι, ας πούμε, συμβιωτικοί αστέρες. Υπάρχουν η προσρόφηση του ενός από τον άλλον. Αστέρες, γαλαξίες. Δεν είναι πράξη υπάρχουν, έρωτος αυτή. Ναι, είναι. Υπάρχουν, δεν υπάρχει έλξη. Κοίταξε, δηλαδή. Όταν το διευρύνεις αυτό το πράγμα, πάρα πολλά μπορούν να καλυφθούν με την έννοια του έρωτα. Απλά πιστεύω ότι κανείς ερωτευμένος δεν πείθεται από αυτές τις διευρύνσεις. Δηλαδή, ο έρωτας είναι αυτό το οποίο μας συνταράσει, το οποίο χάνουμε τη γη πάνω από, κάτω μπάλα, τα πόδια μας, ναι, χάνουμε την μπάλα. Οπότε όλες οι ερμηνείες είναι μόνο για τα συμπόσια, δεν είναι όταν νιώθεις αυτό το συναίσθημα. Είσαι εκτός ερμηνεών, δηλαδή η τρέχουσα ερμηνεία, η πολύ πεζή των ξενέρατων επιστημόνων είναι η χημική διεργασία, ότι υπάρχει μια χημική έλξη, οι ορμόνες, το ένα το άλλο, αγνοώντας ότι αυτά είναι δευτερεύοντα. Δηλαδή, ναι, μεν συμπεριφέρεται έτσι ο άνθρωπος, αλλά αφού ερωτευτεί. Διότι ο έρωτας μπορεί να είναι εξ αρχής ένα πνευματικό παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν ξεκινάει με την χημική διεργασία. Ως εκ τούτου, αν θέλει κανείς να το διευρύνει έτσι, μπορεί να μιλήσει και για έρωτα των αστέρων και για έρωτα των γαλαξιών και για έρωτα του οτιδήποτε, ας πούμε. Αλλά εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, προτιμώ τον έρωτα ο οποίος εκπέμπεται μέσα από την ποίηση και αναφέρεται σε αυτό το οποίο περίπου ξέρουμε. Γι' αυτό και έχω και ένα στιχάκι εδώ, ενός, δηλαδή η εικονογράφηση του βιβλίου, η οποία έχει την τύχη να γίνεται από μια πολύ καλή εικαστικό, τη Μαρία την Παναρέτου, και έχει φτιάξει αυτή την, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε. Και το έχουμε, έχω βάλει ένα αντίστοιχο στιχάκι στο Οπισθόφυλλο, το οποίο είναι συμβατό με αυτό, να σας το διαβάσω, ενός Ισπανού, έχει γερμανικό όνομα, γιατί η καταγωγή ήταν γερμανική, όπως λέμε και εμείς Εύερτ εδώ ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, Βαβαρή και τέτοια, αλλά αυτό είναι Ισπανός. Ενός Ισπανού ρομαντικού ποιητή, 1860-1870, του Γκουστάβο Αντόλφο Μπέκερ, ο οποίος γράψει πάρα πολύ όμορφα ποίηματα, και κάτω εκεί, σαν ακροτελεύθερον αυτής του εικαστικού έργου, ο τίτλος είναι «Έρωτας του έργου», άρα είναι το κομματάκι αυτό, η στροφή του ποίηματος είναι «Ο έρωτας που περνά». Και λέει αυτός, και έχει σχέση και με αυτό που ρώτησες, ας πούμε, με τα άτομα και τη συνύπαρξη κλπ. «Τα άτομα, τα όρατα, τα γέρα, τριγύρω πάλλονται και ανάβουν. Ο ουρανός διαλύεται σε χρυσαφιές αχτίδες. Η γης ολάκερη δονείται από χαρά. Ακούω να πετούν σε κύματα αρμονίας, ήχη φιλιών και φτερουγίσματα. Τα βλέφαρα μου κλείνουν». Τι συμβαίνει? Είναι ο έρωτας που περνά. Αυτό το στυλ πιστεύω ότι αποδίδει
τουλάχιστον για τους ερωτευμένους, το τι σημαίνει έρωτας. Τώρα, από εκεί και πέρα, να τα συζητήσουμε όλα τα πλατωνικά. Πάντως θέλω να πω ότι βοηθάει ο ουρανός στον έρωτα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι πιο πολλές ερωτικές προτάσεις έχουν γίνει με ένα ωραίο γεωβασίλεμα. Δηλαδή, κάπως έτσι. Και δηλαδή, κοιτώντας τη Σελήνη, κοιτώντας τα αστέρια, και υπάρχουν και κάποιον διαπρεπών αστροφυσικών ονόματα, δεν λέμε τώρα, γιατί ήταν όλοι συμμέτοχοι στην κατασκευή της ατομικής βόμβας, αν και τα κρύβουν αυτά. Ναι, γιατί ξέρεις, η επιστήμη έχει πολλές όψεις δηλαδή, αλλά ο τύπος ήταν ερωτευμένος με κάποια, ας πούμε, και την προσήγησε δείχνοντας τη Σελήνη και έλεγε αυτή τι ωραία είναι η Σελήνη, πανσέλινος. Τη λέει, ναι, ξέρεις όμως γιατί λάμπει, ας πούμε. Μου λέει, δεν ξέρω, μα εδώ είναι η διαφορά. Εγώ ξέρω, ας πούμε, θα σου εξηγήσω. Και μετά την εξήγηση που της έκανε, εντυπωσιάστηκε η κοπέλα και εντάξει. Και ο έρωτας επίσης... Δεν είναι θαυμασμός ο έρωτας. Ναι, μα είναι και το, και το μήνυμα, ένα από τα μηνύματα του, του Πλάτωνα, είναι ότι η δημιουργία αυτού του περιβάλλοντος ωραιότητας που δημιουργεί ο έρωτας, μέσα στο οποίο καθίστασε δημιουργικός. Εγώ το ξέρω πρακτικά, δεν εννοώ τον εαυτό μου, αν και θα μπορούσα να το πω και αυτό, αλλά εννοώ μεγάλους αστροφυσικούς, όπως είναι μεγάλους φυσικούς, όπως είναι ο Σρέντιγκερ Φερρυπίν, ο οποίος ήταν γνωστός για την κυματοσυνάρτηση και την αντίληψη, τέλος πάντων την προσπάθειά του να αντιληφθούμε περί τίνος πρόκειται, ας πούμε, το κβαντικός κόσμος με την κυματοσυνάρτηση, που πια στην κβαντική μηχανική είναι κάτι το αντίστοιχο με το γνωστό, ας πούμε, της κλασικής μηχανικής, η δύναμη είναι η επιτάχυνση επί τη μάζα. Κάτι αντίστοιχο, αλλά στον κβαντικό χώρο. Και ήταν φοβερά ενεργός όταν άλλαζε τέρι, ας πούμε. Ήταν κάθε τόσο ερωτευόταν, ας πούμε, και έβγαζε... Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Συμβαίνει σε όλους, λες. Στις τέχνες. Εξαρτάται. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να μην, να μην έχεις την ίδια. Νομίζω ότι είναι... Άμα έχεις ένα καινούργιο έρωτα, δεν ξαναπαίνεις από την αρχή τα πράγματα. Όσο διαρκεί, ναι. Τώρα μετά υπάρχουν και άλλες. Δεν θες να ασχολείσαι μόνο με τον καινούργιο έρωτα. Δεν ξέρω να ασχολείσαι εύκολα με κάτι άλλο. Εξαρτάται. Μπορεί να είναι παράλληλες δραστηριότητες, ναι, οι οποίες να είναι μέρος, ας πούμε, της ευρύτερης έννοιας του έρωτα. Δηλαδή, ας πούμε, στον χώρο της τέχνης. Έχεις όμως, υπάρχει όμως μια άνθηση, ας την πούμε έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Και ψυχολογικά, δηλαδή, και όταν κάποιος είναι καλλιτέχνης, ας πούμε, και βρίσκεται, ας πούμε, κάτω από την ερωτική περιδίνηση, ας πούμε, και το ρουφάει η μαύρη τρύπα του έρωτα. Έχει διάθεση για δημιουργία. Αρχίζει και δημιουργεί, ας πούμε, διάφορα πράγματα. Τραγουδάει, ζωγραφίζει, γράφει ποίηματα, λέω. Ναι, έτσι, ναι. Δεν είναι κινητήριος δύναμη ο έρωτας, τι λέμε τώρα. Είναι βασική κινητήρια δύναμη. Είναι, αλλά πάλι μέσα από το συμπόσιο, τα πιάνει όλα αυτά το συμπόσιο. Δηλαδή, πιάνει ακόμη και την ερώτηση, δηλαδή, τι συμβαίνει με όλα αυτά. Πάντα έχουμε μία ερμηνεία για πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Και ο έρωτας είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ, όπως και ο θάνατος, έτσι. Και έχουμε κάποιες ερμηνείες. Το πρόβλημα με τις ερμηνείες, όπως και στην επιστήμη, με τα μεγάλα προβλήματα, είναι ότι τα ερμηνεύουμε με κάτι το οποίο επίσης θέλει ερμηνεία. Δηλαδή, κάπου καταλήγουμε σε κουτάκια, όπως είναι αυτά του υπολογιστή που λες cut and paste, πάτα αυτό, κάνε εκείνο. Αλλά από πίσω είναι κάποια άλλη ερμηνεία, η οποία είναι από πίσω ακόμη μια άλλη ερμηνεία. Είναι δηλαδή μπαμπούσκα, είναι αυτά τα ρώσικες κούκλες, να πούμε, μέσα. Τώρα λέμε ότι, γιατί το λέω αυτό, γιατί λέμε ότι, ξέρεις, ο έρωτας, και αναφέρεται ο Πλάτωνας σε μία από τις ιδιωτήμα, το λέει κάπου, παρατηρήστε, λέει, και τα ζώα. Ότι πώς είναι έτσι, στην ουσία, κατευθυνόμενα, να το πω κάτι σε εισαγωγικά. Το βλέπουμε άλλωστε στους γάτους Φερρυπίν πολύ εύκολα, ας πούμε, έτσι, την περίοδο του Ίστρου και τα λοιπά, στα κεραμιδόγατη και τα λοιπά. Πώς έρχεται η ώρα, ας πούμε, να γονιμοποιηθούν και να τεκνοποιήσουν. Και λέει αυτός, όπως και πολλοί άλλοι, όπως και πολλοί εμείς σήμερα, ιδιωτήμα, ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας και εμείς, ότι ξέρεις, επί της ουσίας είναι μια παγίδα της φύσεως για να προχωρήσει την αναπαραγωγή. Και λέμε, ωραία, μέχρι εκεί καλά ακούγεται. Ποια είναι αυτή η φύση ή ο Θεός η οποία επιτάσσει αυτή την αναπαραγωγή και γιατί την επιτάσσει και πού στοχεύει αυτή η αναπαραγωγή. Και βέβαια το θέμα του Πλάτωνα δεν κλείνει εδώ, γιατί ο Πλάτωνας έχει απαντήσεις για όλα τα πράγματα. Δηλαδή σου λέει ο ερώτας,
ξέρεις, δεν είναι ο σαρκικός έρωτας, είναι ο έρωτας ο αναβαθμισμένος, ας πούμε, όπου υπησέρχεται η έννοια της ψυχής, η έννοια της πνευματικότητας, η έννοια της πνευματικής δημιουργίας, και εκεί πέφτουμε σε άλλες έτσι σκοτεινές και ομιχλώδεις έννοιες, όπως τα περί ψυχής, όπου ο Πλάτωνας τολμάει και δίνει ερμηνείες, τις οποίες πήραν μετά και η Ορθοδοξία και ο Χριστιανισμός, και τις έχουμε όλες τα περί ψυχών και την ανακύκλωση και τη μετεμψύχωση και το ένα και το άλλο. Όλα κολλάνε στο παρακάτω. Και λοιπόν, και αυτό γιατί και ποιος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα μεγάλα αυτά, γιατί είναι μεγάλα θέματα, έρωτας και θάνατος, ναι, είναι θέματα που επί της ουσίας τα ντύνουμε με ρουχάκια, τα οποία στο βάθος είναι και αυτά αδιαφανή, ας πούμε. Έχουν την άγνοιά τους. Ναι, είναι άγνοια, είναι μεγάλη άγνοια αυτό. Είναι οι λεγόμενες παιδικές ερωτήσεις. Γιατί η ζωή, ποιος έφτιαξε τη ζωή, πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, που ρωτάνε τα παιδιά στον πατέρα, και ο πατέρας ή δεν ξέρει και τους λέει σκάσε και κολύμπα, ή εν πάση περιπτώσει τους λέει άρες νάρες κουκουνάρες, διότι ουδής γνωρίζει τις απαντήσεις για αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό τα μεγάλα αυτά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει και η επιστήμη σήμερα με έμφαση και πολλές φορές και με αλαζονία, όπως είναι η και με στόμφο, όπως είναι η κοσμολογία, ότι θα σας πούμε πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, δεν είναι παρασύγχρονες μυθοπλασίες. Ειδικώς τώρα για το σύμπαν είναι γνωστό ιστορικά, η ιστορική διαστολή του σύμπαντος είναι αυτή που κάνει να φαίνεται αστεία την οποιαδήποτε διαστολή, φυσική διαστολή του σύμπαντος. Τι θέλω να πω, ότι όταν γυρίσουμε πίσω 1000 χρόνια, ας πούμε, ή 2000 χρόνια, και λέμε ποια ήταν η θεωρία τότε του σύμπαντος, τι γνώση είχαμε για τον περίγυρό μας, και γελάμε, λέμε τότε λέγαμε η επίπεδη γη, μετά ήρθε ο Κοπέρνικος που το πήρε από τον αριστερό και λέει ξέρετε το σύμπαν δεν είναι αυτό, είναι η γη και, κοσμά, ο Θεός κοσμεί γύρω γύρω, έχει κάνει τον κόσμο για να τον κοιτάει η γη και να λέμε τι ωραία που είναι τα στολίδια που έβαλε στο στερέωμα. Δεν είναι για μας, δηλαδή. Ναι, δεν είναι για μας, είναι ο ήλιος και η γη που πάει γύρω γύρω. Και μετά καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα επαρχιακό έτσι, κατασκεύασμα. Δηλαδή, άντε από την Αθήνα είδαμε την Καρδίσα και μετά από λίγο είδαμε τη Νέα Υόρκη, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε ότι υπάρχει Φερυπίνη Σελήνη. Όλα αυτά τα μοντέλα είναι συνυφασμένα με μια τρέχουσα αντίληψη των πραγμάτων, με μια τρέχουσα εξέλιξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου, με μια τρέχουσα εξέλιξη της τεχνολογίας, και όλα αυτά καταλήγουν σε μία γνωστή άγνοια σε πρώτη φάση. Δηλαδή η γνώση είναι μία σφαίρα η οποία διαστέλλεται, η μεμβράνη εξωτερική είναι η άγνοια, αλλά η γνωστή άγνοια. Δηλαδή ξέρεις να ρωτήσεις τι αγνοείς. Και έξω από τη γνωστή άγνοια είναι η άγνωστη, η βαθιά άγνοια, που δεν ξέρεις ακόμη τι να ρωτήσεις. 200 χρόνια πριν δεν ήξερες να ρωτήσεις τίποτε για τον ηλεκτρισμό, γιατί δεν υπήρχε ηλεκτρισμός. Ήταν η άγνωστη άγνοια, η οποία έγινε γνωστή άγνοια σιγά σιγά. Αυτά, έρος. Ανήκατε μάχα. Εσύ περίμενες. Αυτό το τελείω είναι τέλειο. Αυτά. Έρωτας, ανήκατε μάχα. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Εσύ τώρα περίμενες τώρα από έναν αστροφυσικό να σου μιλάει για τον έρωτα με αυτόν τον τρόπο, Όχι, όχι. Είναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω, γιατί είναι και ο μόνος τρόπος που μπορεί κανείς να μαθαίνει, ή να σκέφτεται. Να μαθαίνει. Όλοι μαθαίνουμε. Ναι. Αν έχουμε τη διάθεση. Κάποιοι που με αποκαλούσαν ή με αποκαλούν κατά καιρούς δάσκαλοι, τους λέω δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Μαθητές υπάρχουν. Ναι. Σε όλη μας τη ζωή είμαστε μαθητές. Αυτή είναι η αλήθεια. Αρκεί να νιώθουμε έτσι. Να σε ρωτήσω. Η Αφροδίτη που τον ονομάσαμε έτσι. Αφρονίτη, τον πλανήτη αυτό, ναι, που είναι δίπλα μας. Ναι. Έχει καμία σχέση με την θεά Αφροδίτη, δηλαδή έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά ή μόνο το χρώμα? Στο ποίημα μου έχει, δηλαδή έχω δύο ποίηματα γράψει για την Αφροδίτη. Το ένα είναι το Venus Universalis, όπου αναδύεται μέσα από γαλαξίες και αστέρες και τα λοιπά, και το άλλο είναι επίσης επί της ουσίας ένα ποίημα το οποίο συνθέτει τα τοπία, τα ονοματισμένα, αυτά που έχουμε ονοματίσει εμείς, ναι, η Αφροδίτη. Κοίταξε, στην αστρονομία γενικώς έχουμε το πλεονέκτημα ακόμη ως Έλληνες να έχουμε την κυριαρχία της ονοματοθεσίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ακόμη σημαντικό, και δεν είναι μόνο η Αφροδίτη, είναι όλοι οι πλανήτες, είναι οι αστεροειδείς, είναι πάρα πολλά, να στα οποία έχουμε την ερωτικό όνομα. Τώρα το ερωτικό όνομα, ξέρεις, η Αφροδίτη όπως ξέρεις είναι και αυτή μια διχασμένη θεά, με την έννοια, και εδώ το αναφέρει βέβαια σαφώς το ένας εκ των ομιλητών,
για τον έρωτα, ότι και αυτός είναι σιζοειδής, με την έννοια ότι υπάρχει η Πάνδημος Αφροδίτη και η Ουρανία Αφροδίτη. Εσύ υπάρχει... με ποιαν είσαι δηλαδή, με ποιαν είσαι αυτή. Εγώ με καμία δεν είμαι, γιατί τα θεωρώ μυθοπλασίες αυτά, ας πούμε, ναι, δηλαδή... Είναι η μυθοπλασία, ναι, τι θα κάνουμε τώρα. Ναι, κοίταξε, σίγουρα δεν είμαι με την Πάνδημος Αφροδίτη, με την έννοια ότι την... εντάξει, έτσι όπως το ορίζουν ως πάνδημος, ας πούμε, είναι όλοι με όλους και με όλα, να πούμε, χωρίς κριτήρια, σαν να έχεις μια φυσική ανάγκη. Mm-hmm. Ναι. Και αυτό σίγουρα δεν ταυτίζομαι εγώ, ας πούμε, με το αίσθημα, δεν έχω ποτέ νιώσει αυτό το αίσθημα, ας πούμε, ως φυσική ανάγκη. Mm-hmm. Και αυτό κάνει γι' αυτό ο Πλάτων και οι συνομιλητές του, ότι δεν το θέλουν. Αυτό και το πάνδημον του έρωτος, mm-hmm. Την έλλειψη πνευματικών και ψυχικών κριτηρίων, την αποδίδει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φυσικές ανάγκες τους, θεωρεί χυδαίους, ναι, και γι' αυτό άλλωστε ζητάει να μπει και νόμος για την παιδεραστία, δηλαδή μέχρι μια ηλικία τα παιδιά να μην μπορούν να τα προσεγγίζουν, γιατί φοβούνται αυτούς τους τύπους, mm-hmm. Οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι κατά κάποιο τρόπο. Τώρα η Ουρανία Αφροδίτη της δίνει και αυτής κάποια χαρακτηριστικά, ξέρεις, ότι είναι αρσενικό επί της ουσίας. Είναι αρσενική θεότητα κάπως κατά τον Πλάτωνα. Δεν έχει εμπλοκή του θηλυκού στοιχείου, είναι κάπως ενάρετη. Δεν ξέρω, εγώ δεν τα έχω πολύ καλά με την Αφροδίτη. Εγώ με την Άρτεμη παίζω, με τέτοιες θέσεις, με την Αθηνά περισσότερο, με την Αφροδίτη έτσι δεν δηλαδή, τα... Δηλαδή, αν θα ήθελες να συναντήσεις κάποια στον δρόμο, θα ήταν η Άρτεμη. Τώρα είναι επικίνδυνη η θεά η Άρτεμις. Ποια θα ήθελες να συναντήσεις τέλος πάντων, αποφάσισες. Έχω συναντήσει εγώ, ξέρεις, αυτή που θέλω την έχω συναντήσει. Δεν είναι θεά να πούμε, αλλά είναι καλύτερο, γιατί οι θεές είναι λίγο πολύ αφηρημένα πράγματα, είναι ανεξέλεγκτες και ναι, το θέμα είναι να είσαι πραγματιστής σε αυτά τα θέματα, ας πούμε, και το λέει και ο Πλάτωνας μέσα. Που λέει πλησιάζοντας, ναι, παντού λέει ότι πλησιάζοντας ένα μοντέλο τέτοιο ιδεατό, ιδεατό δεν μπορούμε να το βρούμε πουθενά, οπότε όσο πιο κοντά είναι σε αυτό το μοντέλο στην πράξη, είναι καλό. Το λένε και αυτοί και το λέει και σε πολλά, τώρα, δηλαδή, και σε πολλά έργα το λέει πρώτα αυτό. Πρώτα ερωτεύεσαι και μετά σκέφτεσαι. Εντάξει, πρώτα ερωτεύεσαι, αλλά θέλω να πω ότι... δεν αποποιείσαι, όχι, δεν αποποιείσαι αυτό το οποίο έχεις, κατάλαβες, ζητώντας κάτι άλλο, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι μια κατασκευή virtual που μας τις πασάρουν εδώ πέρα, ή τηλεοράσεις ή το οτιδήποτε, και έχεις ένα εξειδανικευμένο, ανύπαρκτο όμως. Μια virtual φερρυπίν γυναίκα ή άντρες που ερωτεύονται γυναίκες, γιατί δεν θέλω να επισέλθω το τι ερωτεύεται ο καθένας, είναι δικαίωμά του, ας πούμε, το ίδιο λέει και ο Πλάτωνας. Αλλά αυτοί που ερωτεύονται γυναίκες, νομίζω ότι πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με το υπαρκτό και όχι με το τεχνητό, αυτό το οποίο βλέπει κανείς. Εγώ δεν ξέρω, είμαι πολύ καχύποπτος με αυτό το ιδεατό, το virtual το οποίο δημιουργείται με αυτές τις φιασιδωμένες γυναίκες με τους σοβάδες επάνω στο πρόσωπό τους. Και κάποιος φιλόσοφος, δεν θυμάμαι το όνομά του, είχε πει ότι το γυναικείο πρόσωπο απέχει του βιολογικού προσώπου πολύ μακριά πλέον. Δεν έχει σχέση με το βιολογικό πρόσωπο του όντως. Είναι μια άλλη κατασκευή πλέον. Αυτό έτσι γίνεται περίπου. Και δημιουργείται μια αποπλάνηση, θα έλεγα, ας πούμε, του κόσμου με αυτά τα πρότυπα. Δεν είναι έτσι. Για να πάμε λίγο στα ορφικά. Ο πρώτος που ξεπηδάει όμως μετά το Φάνη είναι βασικός, είναι ο Έρος, μετά το σκάσιμο του αυγού. Ναι, αυτό λέει και αυτός. Δεν το λέει ως... Και ο Πλάτωνας, ναι, και Πυθαγόριος και όλα αυτά, ναι. Το θέτει ότι πρώτα είναι ένας εκ των ομιλητών, το ξεκινάει και ξεκινάει ακριβώς πιάνοντας αυτό το οποίο λες. Ο έρωτας είναι ο υπαριθμόν ένα θεός, πρωτογενής, δεν έχει μπαμπά και μαμά, δημιουργήθηκε, ήταν το χάος και μετά έγινε η γη και ο έρωτας, λέει εδώ το πρώτο. Και... Έτσι όμως πρέπει να είναι. Ναι, γιατί αν δεν υπάρχει έρωτα, έχει πολλές απόψεις παραπέρα. Ναι, όπως όλες. Καλά, τις όπως βάζει όλες στο τραπέζι. Οι αρχαιοελληνικές απόψεις, ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλές έτσι. Ναι, δεν υπάρχει εκδοχές. Δόγμα. Δεν υπάρχει δόγμα, βασικό. Εκδοχές. Ναι. Τον θεωρεί λοιπόν. Και αναφέρεται και στον Παρμενίδη.
οπτογράφει ο Παρμενίδης κάπου, ας πούμε, ότι δημιουργήθηκε ο έρωτας ως πρωτογενής θεός. Άρα είναι μια πρωτογενής δύναμη και ως εκ τούτου ελέγχει, ας πούμε, τα πάντα και τις ζωές μας. Βέβαια, στη συνέχεια υπάρχει αντίλογος τώρα σε αυτά τα πράγματα ως προς το ποιος είναι ο έρωτας, πώς γεννήθηκε. Γεννήθηκε από τον πλούτο και την πτωχία, με την έκφραση της διωτή μας. Άρα είναι όπου τον θεωρεί πλέον κάτι, ένα είδος μπαλαντέρ, ο οποίος πηγαίνει από το ύψος στο βάθος. Ότι ερωτεύεσαι, είσαι στα ψηλά και μετά από λίγο τα χάνεις όλα, πέφτεις κάτω και μετά η ανακύκλωση αυτή συνεχίζεται, διότι ο μπαμπάς του είναι ο πλούτος και η μαμά του η Παινία, που τον, μάλιστα τον δούλεψε τον πλούτο, ας πούμε, επειδή ήταν φτωχούλα αυτή και τον έκανε να συλλάβει τον έρωτα. Έχουν ωραίες απόψεις και εδώ σε αυτό και προηγουμένως ο γιατρός, ο Ερυξήμαχος, ο οποίος μιλάει για τον έρωτα, όπου το θεωρεί, πιάνοντας το μοντέλο πλέον της Πανδήμου και της Ουρανίας Αφροδίτης, σαν Ουράνια Αφροδίτη και Ουράνιος και Έρωτας, σαν μια διεργασία ισορροπιστική, σε αντίθεση με μια πανδημική έκδοση, η οποία είναι ταραγμένη, διαταραγμένη. Και έτσι παίζει μεταξύ ισορροπίας και διαταραχής, της φύσεως, του οργανισμού στην ιατρική, της μουσικής θεωρία, ας πούμε, τον έρωτα ως σημαντικό μοχλό, τον ουράνιο έρωτα αυτόν, για την ισορροπία και την παραγωγή των μουσικών κομματιών, της ισόρροπης ιατρικής, του αθλητισμού, το balance το οποίο έχει ένας αθλητής σε σχέση με τις εκρήξεις αυτές και τις διαταραχές του πανδήμου έρωτα. Παίζουν πάρα πολλά τέτοια, ας πούμε, η δε διότιμα, η οποία ξεκινάει από εκεί, ξεκινάει και με κριτική, διότι κάπου ο φίλος του, ο αγάθων καθεαυτός, αυτός που πήρε το βραβείο και διοργανώνει και το συμπόσιο, μπαίνοντας τελευταίος πριν από τον Σοκράτη, δηλαδή την Διωτήμα, διότι ο Σοκράτης βγάζει την ουρά του απ' έξω και λέει: «Θα σας πω τι μου είπε μια σοφή από τη Μαντινία η Διωτήμα», και βάζει τη Διωτήμα να τα λέει. Και βάζει γυναίκα να το λέει, και αυτό είναι και αυτό. Έχει και αυτό ένα συμβολισμό. Τώρα, τι ακριβώς συμβολισμό είναι, αντεβρέστο, αλλά έχει ένα συμβολισμό μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο συμπόσιο. Έχει το συμβολισμό ότι βάζει αυτό που θέλει να περάσει τελικά ο Πλάτωνας, να το λέει μια γυναίκα. Και ο Αγάθωνος προηγουμένως αρχίζει και πονεί τον έρωτα, όπως συνήθως τον ξέρουμε όταν είμαστε παιδιά και τα λοιπά. Μα είναι υπέροχος, μα είναι αυτός που μας κάνει, μας δείχνει. Και αρχίζει ο άλλος τώρα, ο αποδομητής, να πούμε, της υποθέσεως, ο Σοκράτης, και λέει: «Για σιγά ρε παιδιά, σιγά, γιατί τώρα τα έχω χάσει αυτά που μου λέτε». Εδώ ο έρωτας, είπαμε, γιατί κάνουμε ολόκληρη συζήτηση, ότι ψάχνει να βρει κάτι που δεν έχει. Άρα, εφόσον δεν έχει, και τι ψάχνει να βρει, το ωραίο και το καλό. Άρα, άμα δεν έχει το ωραίο και το καλό και ψάχνει να το βρει, από πού και ως πού είναι, ας πούμε, έτσι όπως το λέτε. Και στη συνέχεια επιμένει ότι αυτά ακριβώς του τα δίδαξε η Διωτήμα, και βρέθηκα κι εγώ, λέει, σε αυτή τη δύσκολη θέση με τη Διωτήμα, και της είπα: «Ρε Διωτήμα, έτσι όπως μου το λες, δηλαδή, τι είναι κακός και άσχημος?» Και του λέει: «Κάτσε, κάτσε. Το ότι δεν είναι ωραίο και καλό δεν σημαίνει ότι είναι άσχημο και κακό. Όπως ότι δεν είναι άσπρο, δεν είναι μαύρο». Ναι, ακριβώς. Είναι η μεταξύ. Και ακριβώς καταλήγει ότι, ξέρεις, ο έρωτας είναι δαίμον, δεν είναι ούτε θεός ούτε άνθρωπος, είναι κάτι το ανάμεσα, και εξαρτάται πλέον από τις βαθμίδες αυτού του πράγματος, όπου αναφέρεται στην αρχή την έννοια του ωραίου με την έννοια του φυσικού κάλους και του φυσικού σώματος. Στη συνέχεια μπαίνει στην έννοια του πνευματικού έρωτα, όπου αντιμετωπίζει κανείς το πνεύμα και ερωτεύεται το πνεύμα, και εκεί καθίσταται δημιουργικός. Τονίζει δηλαδή πολύ την σχέση την ερωτική ως παράγοντα δημιουργικό και ως παραγωγό έργων δημιουργίας, τα οποία είναι ανώτερα από τα φυσικά παιδιά. Αυτό τονίζει. Και στην πορεία και ως δρόμο προς την ουσία αθανασίας, με την αναπαραγωγή του είδους βέβαια, αλλά και με την διατήρηση του κλαίους και της φήμης που αγωνίζεται ένας άνθρωπος μέσα από την ερωτική σχέση. Για να φτάσει βέβαια σε κάτι το οποίο είναι βασικά άπιαστο. Δηλαδή στην θεώρηση, την εκστατική του ωραίου καθεαυτό. Πώς το είπες εσύ για την τέχνη, η τέχνη σώζει ζωές, ας πούμε, γιατί η τέχνη έχει την ωραιότητα μέσα της. Και μου θυμίζει συνειρμικά τον Ντοστογεύσκη, ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Και τι εννοεί? Εννοεί δηλαδή ότι, και πάντα αναφέρεται εκεί, ότι στην ουσία, λέει, μπερδεύεις, του λέει του Σοκράτη, Διωτήμα, ας πούμε, τον έρωτα, υπάρχει ο ερών
και το ερώμενον. Υπάρχει αυτός που αγαπάει και ερωτεύεται και αυτό το οποίο αγαπάει, την ύπαρξη που αγαπάει. Αυτή την ύπαρξη που αγαπάει πράγματι είναι το ωραίο, αλλά εσένα σου λείπει ως εραστής. Ξεκινάει από αυτήν την διαφοροποίηση για να πει ότι μην τον πολυλέτε τον έρωτα έτσι, γιατί συνεχώς του λείπουν πράγματα. Αλλά δημιουργείται ένα περιβάλλον ωραιότος που ακόμα λέει και η γέννηση, δηλαδή λέει, δεν ερωτεύεσαι στην ουσία τον άλλον, ερωτεύεσαι την ωραιότητα, ας πούμε, που περιβάλλει αυτή η σχέση, που σε περιβάλλει αυτή η σχέση. Και καταλήγει σε μια εκστασιακή αντίληψη πλέον του έρωτος, όπου προσλαμβάνεις το ωραίο καθεαυτό. Αυτό είναι άπιαστο βέβαια, όπως και πολλά πράγματα είναι άπιαστα κατ' εμέ. Αλλά καταλήγει κιόλας, είναι και το καταληκτικό, γιατί έχει πάρα πολλά μέσα, έτσι, τα οποία δημιουργούν και ερωτήσεις. Υπάρχει, ας πούμε, πάντα, και κυρίως το περιέρωτος, ας πούμε, γεννά πάντα θέματα και ομοφιλοφιλίας και ομοφιλοφιλικής σχέσης, έτσι. Αλλά αυτά τα υπερβαίνει, δηλαδή το νόημα, δηλαδή η έννοια του έρωτα ξεπερνά το φύλο στον Πλάτωνα, κατά κάποιο τρόπο, το υπερβαίνει. Και το υπερβαίνει και στην ουσία δίνει σαν παράδειγμα στο τέλος, κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, όπου συνομιλούν όλοι και λέει ο Σωκράτης τα της διωτήμας και την αναζήτηση του ωραίου καθεαυτού, του εκστασιακού, και εκείνη τη στιγμή μπαίνει ο Αλκιβιάδης με μια παρέα, ας πούμε, από μεθυσμένους και με σαματάδες, που είναι φίλος και αυτός του Αγάθωνα, και αρχίζει και τα κάνει όλα λίμπα λιγάκι, βλέπει και το Σωκράτη και εκεί αρχίζει και λέει για το Σωκράτη ότι θα σας πω εδώ και εκείνο, διότι εγώ νόμιζα ότι ο Σωκράτης, ας πούμε, του αρέσουν η ωραιότητα η σωματική και ήθελα κι εγώ να μάθω ως εραστής να του δοθώ για να μάθω κι εγώ από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι μοναδικός, είναι ένας σιλινός, αλλά όπως τα αγάλματα των σιλινών που τα σπάνε στα ερμογλυφεία οι γλύπτες και μέσα έχουν τη θεότητα και από το εξωτερικό του πνεύμα νομίζεις ότι είναι σιλινός και σάτυρος, αλλά από μέσα είναι θεϊκός, έτσι είναι ο Σωκράτης, τα λέει η παρουσία του Σωκράτη όλα αυτά. Και θα σας πω και κάτι που δεν έχω πει, λέει ακόμη, ότι εγώ το προσπάθησα και κάτσαμε μαζί και ο Σωκράτης τίποτε, ας πούμε, κοίταζε αλλού. Ναι, και αυτό είναι και το μήνυμα που περνάει εδώ, ότι η ερωτική σχέση τελικά υπερβαίνει αυτό που πολλοίς κόσμος θεωρεί το σαρκικό μέρος. Υπάρχει έρωτας χωρίς σαρκικό μέρος, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά σίγουρα ότι το υπερβαίνει το καταλαβαίνω. Και αυτό είναι αυτό που λέμε πλατωνικός έρωτας, δηλαδή την υπέρβαση. Δεν λέει ο Πλάτωνας ποτέ. Ο Πλάτωνας είναι πραγματιστής, παρά το ότι λένε ότι είναι πολύ έτσι αυτός. Εγώ το έχω δει επειδή έχω γράψει ένα αντίστοιχο για την πολιτεία και θυμάμαι που λέει ότι κοιτάξτε, ξέρω ότι αυτή η πολιτεία δεν μπορεί να γίνει εδώ επί γης πουθενά. Μπορεί ίσως να γίνει στον ουρανό. Αλλά και ένας ακόμη, ας πούμε, να προστρέξει σε αυτές τις ιδέες και να ακολουθήσει αυτό το ενάρετον που λέω του πολίτη, κέρδος είναι. Και το ίδιο λέει και για τον έρωτα εδώ, ας πούμε. Και ένας να προσπαθήσει τον ενάρετο άνθρωπο, δηλαδή το να προσπαθείς τον περίγυρό σου, όπου δεν είναι το ιδεατόν, αλλά μπορεί να προσεγγίζει σε αυτό, είναι κέρδος. Δηλαδή προβάλλει κάτι το ιδεατόν, προβάλλει ένα μοντέλο, ας πούμε, τελείως ιδεαλιστικό, εν γνώση του ότι είναι ιδεαλιστικό το μοντέλο και εν γνώση του ότι θα πρέπει να προσεγγίσεις, αλλά σου λέει, κοίτα εσύ, αυτή είναι η κατεύθυνση, ας πούμε. Σε εγκλωβίζει. Έχει σημασία όμως, γιατί ναι, αν βεβαίως υπάρχει μια, ακόμα και αν είναι μια ιδεατή κατεύθυνση, το να προσπαθεί κανείς να βεβαίως φτάσει εκεί, σε όλη τη διαδρομή αυτή που κάνει, έχει δημιουργήσει αντίστοιχα ωραία πράγματα. Οπότε αυτό έχει φυσικά έχει σημασία. Αυτό ακριβώς. Μα και γι' αυτό υπάρχει ακόμα ο Πλάτωνας. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε ότι καθόμαστε και ασχολούμαστε με το τι είπε ένας άνθρωπος 2.500 χρόνια πριν, και τα οποία είναι ανυπέρβλητα, δεν μπορείς να πεις και πάρα πολλά άλλα τον έρωτα. Μάλιστα, βάζει τον Αριστοφάνη, το τρέχον μοντέλο, που το βάζει να το λέει ο Αριστοφάνης. Γιατί ενδεχομένως του βάζει και ένα είδος χιούμορ. Γιατί ο Αριστοφάνης τον βάζει εκεί να έχει στην αρχή λόξιγκα, να λέει αστεία, του λέει ο γιατρός, κάτσε ρε εσύ, ας πούμε, σταμάτα τα αστεία κλπ. Διαμαρτύρεται αυτός, και εγώ θα σας πω άλλα για τον έρωτα, λέει. Και ρίχνει το μοντέλο εκείνο, ότι το οποίο όμως είναι τρέχον μοντέλο για μας, λέμε το έτερον ημίση. Ψάχνουμε να βρούμε για να ολοκληρωθούμε, να νιώσουμε μια ολοκλήρωση ως έτερον ημίση. Αυτό είναι το τρέχον και πιο ισχυρό μοντέλο μέσα από αυτό.
και το πιο βατό κατά κάποιο τρόπο. Έχεις την ελπίδα ότι στον άνθρωπό σου που θα ερωτευτείς θα ολοκληρωθείς. Το νιώθουμε σαν ανάγκη. Αυτό δεν είναι ο έρωτας. Δεν νιώθεις μια άλλη ολοκλήρωση όταν είσαι με τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι ερωτευμένος. Και πιστεύεις και ελπίζεις ότι θα είναι στο διενεκές αυτό και θα είναι μόνιμο. Και το βάζει όμως σαν μοντέλο ότι ξέρετε δεν ήμασταν εμείς έτσι. Ήμασταν άλλα όντα. Ήταν τρία φύλλα, ας πούμε, στην αρχή. Ναι, ήταν άντρας-άντρας, γυναίκα-γυναίκα και άντρας-γυναίκα και το ανδρόγυνο. Και επειδή ήταν ισχυρό αυτό το είδος, το οποίο κινείται γιατί είχε το καθένα, ας πούμε, είχε τέσσερα χέρια, τέσσερα πόδια, δύο κεφάλια στο ίδιο κεφάλι, δηλαδή δύο πρόσωπα. Και άμα θέλανε, λέει, σηκωνόδανε και όρθιοι, αλλά άμα θέλανε να τρέξουν, τρέχανε σαν καμπούρια. Γύρω-γύρω γυρίζανε γύρω-γύρω. Βάζει αυτό που εντάξει, είναι λίγο χιουμοριστικό, κάπως, ναι. Αλλά ήταν πολύ ισχυρή αυτή και λέει ο Δίας να πούμε, κοίτα, αυτοί θα μας ανατρέψουν. Οπότε μηχανεύτηκε ο Δίας να το σχίσει αυτό στα δύο και να κάνει εμάς. Γιατί μηχανεύτηκε αυτό, γιατί δεν ήθελε και να τους εξοντώσει για να κάνουν και θυσίες και να τους υμνούν τους θεούς. Και το κάπου το γράφω, δηλαδή, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, δηλαδή, και να μην χάσουμε και, το... την, πελατεία. Και την πελατεία, να πούμε, να μας υμνούνε, να πούμε, αλλά να μην μας ανατρέψουν κιόλας με αυτήν την ισχύ. Οπότε τους κόψαμε. Και λέει, και άμα, ας πούμε, το παρακάνουν και αυτοί, θα τους κόψω ακόμη να πηγαίνουμε τον απόδι κουτσένοντας, απειλούσε ο Δίας. Τους έκοψε, λοιπόν, βρεθήκαμε, λοιπόν, ξαφνικά από εκεί που είμαστε όντα που ήταν ή άντρας-άντρας ή γυναίκα-γυναίκα ή άντρας και γυναίκα, βρεθήκανε από μισή και ψάχνουμε να βρούμε το άλλο μισό. Ναι, και αυτό είναι η θεωρία του το έτερο νήμις, το οποίο έχει πιάσει το Αριστοφάνη. Αλλά το βάζει έτσι. Το λέμε ακόμα το έτερο νήμις. Ναι, βεβαίως, είναι το πιο ισχυρό πιστεύω. Είναι φράση παροιμιώδης που έχει μείνει στα χέρια. Ναι, το πιο ισχυρό μοντέλο, ας πούμε, για να πάω από εδώ. Αλλά εγώ, κατά τη γνώμη μου, λέω ότι έχει και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι. Λέει, εντάξει, πλάκα σας κάνω. Ναι, το λέει ο Αριστοφάνης, ας πούμε. Άμα θέλετε, πιστέψτε εδώ, άμα θέλετε, μην το πιστεύετε. Απίθανο θεατρικό έργο έτσι αυτό να ήταν όλοι αυτοί επάνω και να αναφέρουν όλοι αυτές τις απόψεις τους, ας πούμε. Έτσι, μια ωραία σκηνοθεσία και όλο αυτό και χιούμορ, έχει και σοβαρότητα, έχει και ναι, όλα, όλα και πολλά άλλα. Και δηλαδή, ο Πλάτωνας... ενδιαφέρον το τι έχει υποθεί... Για τον έρωτα. Όλες οι απόψεις. Ναι, από ποιους και πότε. Ναι. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Πάντως, έτσι όπως τα ακούει, αν μας ακούσει κανένα παιδί και ακούσει ότι αυτά αναφέρονται στο περιέρωτος του Σωκράτους, του Απλάτωνος, θα πει, ρε παιδί μου, κάτσε να το διαβάσω. Γιατί ναι, αυτό, ναι. Αυτό, α, ναι, ναι. Είναι δηλαδή, πολύ... Κατάλαβες τι λέω, γιατί συνήθως νομίζουν ότι θα είναι κάτι βαρύ. Βαρύ και τα λοιπά. Μια φιλοσοφία είναι, βαριά. Όχι, άλλωστε... Κοίταξε, άλλωστε το βιβλίο είναι γραμμένο όπως έχω κάνει και την Πολιτεία και θα βγει και το Περιψυχής τώρα, το Φέδων δηλαδή. Τι είχα εγώ, είχα προσωπικό πρόβλημα με τον Πλάτωνα, ας πούμε, γιατί το θεωρώ φοβερά φλίαρο, φοβερά κουτσομπόλη, ναι, και εντάξει, γιατί αυτοί κάναν συζητήσεις και μετά τα έγραφε μεν, αλλά τα έγραφε σαν να μαγνητοφωνείς μια συζήτηση. Δεν το έκανε, ας πούμε, για να βρεις το πού στοχεύει, θέλει δηλαδή να το διηθήσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή θυμάμαι και με την Πολιτεία, αλλά και με το Περιέρωτο, μου φύγε πολύ χρόνο να το στραγγίξω, να το χωρίσω σε κεφάλαια, γιατί είναι βασικό αυτό. Δηλαδή, μέσα στα έργα του. Μήπως το έκανε αυτό για να αποφύγει κάποια πράγματα. Υπάρχουν. Πιθανώς. Υπάρχουν κάποια. Πάρα πολλές μεταφράσεις στα έργα του Πλάτωνος. Αλλά είναι όλα μακαρόνια, μακρινάρια, πιλάφια. Δηλαδή, απλώς μεταφράζουν το κείμενο του Πλάτωνα. Δεν χρειαζόμαστε αυτό αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε να κεφαλαιοποιηθεί το πράγμα. Δηλαδή, να στοχεύσει κανείς, να το δομήσει. Να το δομήσεις, δηλαδή, αν θέλεις, για να γίνω κατανοητός, ας πούμε, και γίνει εύκολα κατανοητός. Ξεκινάμε με το συμπόσιο για τον έρωτα, γίνει κεφάλαιο Φέδρος, ο έρωτας από τη σκοπιά της μυθολογίας. Ξεκινάει με αυτό το οποίο είπες, ας πούμε. Συνεχίζει ο Παυσανίας και λέει περί Πανδήμου και Ουρανίας Αφροδίτης. Κάνει την πρώτη διαφοροποίηση. Μετά πέφτουμε στον έρωτα ως μοχλό ισορροπίας. Ξεκινώντας το πάνδημο και το αρμονικό της ουρανίας, τι ισορροπεί ο έρωτας, ας πούμε, στη μουσική, στη ζωή, στην ιατρική, στην αθλητισμό. Μετά πάμε στον Αριστοφάνη με το ετερονήμιση. Μετά πάμε στην ποιητική του έρωτα που κάνει ο Αγάθων, ο ηθοποιός, ο οποίος λέει όλα τα
αυτά τα οποία νιώθουμε εμείς όταν ερωτευόμαστε και του λέει όπα όπα περίμενε να το δούμε γιατί αυτό είναι κάτι που του λείπει αυτού του τύπου, ας πούμε, μην τα μπερδεύουμε πολύ και βάζει τη διοτήμα όπου αρχίζει σιγά σιγά ας πούμε, να μιλάει για τη φύση του έρωτα, για τον αντικείμενο, για την αναβαθμίδα, την πνευματική, το πώς, τι σημαίνει ας πούμε, πνευματική κυοφορία μέσα από τον έρωτα, τι σημαίνει το γενικό περιβάλλον της ωραιότητας και πώς στοχεύει σε μία υπερβατική ωραιότητα τελικά μέσα από αυτή τη σχέση, αφού επισημάνει την παγίδα της φύσεως που είναι ο έρωτας και λέει, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ανθρώπινο. Κοιτάξτε και τα ζώα, κοιτάξτε πώς αγωνίζονται και στον ερωτικό του σύντροφο και μετά να υπερασπιστούν τα παιδιά τους κτλ. Κάνει και τελικά ρίχνει και το τελευταίο διάλογο μεταξύ Αλκιβιάδη και Σωκράτη, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, λέει ότι εμείς να πούμε στοχεύουμε στο ωραίο Σωκράτη. Δεν στόχευε, ας πούμε, ούτε στα παιδάκια, ούτε στους ωραίους νέους, ούτε τίποτε. Στόχευε στην ωραιότητα της γνώσης και στην ωραιότητα καθεαυτή. Αυτό χρειάζεται να γίνει, δηλαδή, γιατί να γίνει, να γίνει για τον εαυτό μου. Εγώ τα βιβλία μου, όλα τα βιβλία όσα έχω γράψει, τα γράφω για τον εαυτό μου. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει ένα θέμα, όσο και καλά, αν το ξέρει, πριν να γράψει ένα βιβλίο επάνω σε αυτό. Οπότε εγώ τα θέματα τα οποία ξέρω, στο βάθος τα οποία τα ξέρω μέσα από τα βιβλία μου γιατί τα έχω γράψει για τον εαυτό μου. Ναι, αλλά δεν είναι λίγα τα βιβλία που έχεις γράψει. Δεν είναι λίγα τα βιβλία που έχεις γράψει. Όχι, δεν έχει σημασία όμως, αλλά τα έχω γράψει για τον εαυτό μου. Και το έλεγα πάντα και στους φοιτητές μου ότι μόνο εάν το γράψω για τον εαυτό μου και μόνο όταν κάνω διάλεξη και μιλάω στον εαυτό μου θα μάθετε εσείς. Έτσι και σας κάνω εξ καθέντρα, ας πούμε, να σας πω και τώρα θα σας πω τα πέντε πράγματα εσείς οι αδαείς που εγώ τα ξέρω. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία. Πρέπει να το ζήσεις αυτό. Λοιπόν, έκανα αυτή την προσπάθεια επειδή ήθελα να τον καταλάβω αυτό το πράγμα. Τώρα βέβαια που μιλάμε για το ωραίο και ψάχνουμε να βρούμε τελικά τι είναι το ωραίο και είναι και υποκειμενική έννοια αλλά και αντικειμενική. Ναι. Υπάρχει αντικειμενικότητα στο τι είναι ωραίο. Βέβαια, εντάξει, το αντικειμενικό ωραίο να πούμε. Υπάρχει αντικειμενικό. Τι υπάρχει, κάτι, δηλαδή. Όταν κοιτάς τον Παρθενό, ναι, δεν υπάρχει, μπορεί να υπάρχει κάποιο που να σου πει ότι. Παίζει να πούμε στον εκδοτικό μου οίκο, το τάλος φι, δηλαδή στη χρυσή τομή που είναι το φι, άσχετα αν είναι από φουράκι αυτό. Α το φι είναι και η, ναι, και η χρυσή τομή. Παίζει δηλαδή με την αρχαιολινική σου αντίληψη του ωραίου. Αλλά ωραίο είναι και ο Ρόφκο, λένε, α πούμε, που μου τζουρώνει αυτά χρώμα. Ωραίο είναι, λέει, είναι ο Κοκόσκα και όλοι αυτοί που αυτοκτόνησαν και πασαλίβουν τα πράγματα, ξέρω εγώ. Γι' αυτό, όχι, λες για αντικειμενικό ωραίο. Δηλαδή, στον χώρο της τέχνης γίνεται χαμός, ας πούμε. Υπάρχουν κάτι σε τσιπότα, λέει, ωραία είναι και η Γκερνίκα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί η Γκερνίκα είναι κάτι ωραίο, είναι κάτι τερατώδες. Νομίζω ότι επειδή υπάρχει έλλειψη κατανόησης της χρήσης της γλώσσας μας και ονομάζουμε ωραίο ότι μας δίνει την αίσθηση ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Δεν νομίζω ότι το ωραίο, όταν λέει κανείς την Γκερνίκα ωραία, νομίζω ότι είναι ωραίο έργο. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι ίσως αναφέρεται στο πόσο σπουδαίο είναι να έχει γίνει αυτό το έργο και ότι ωραία που υπάρχει. Γιατί τώρα απ' την άλλη, ωραίο καθεαυτό, ωραίο, πάλι δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν ξέρω, δηλαδή είμαι πολύ προβληματισμένος εγώ. Όχι ως προς την δική μου αίσθηση, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εγώ, αλλά θεωρούμεθα συντηρητική, ξέρεις, κάπως, ας πούμε. Ναι, δηλαδή. Βλέπεις ένα τριαντάφυλλο που την ώρα που είναι ωραίο και ανθισμένο εκεί και με τις σταγόνες της βροχής και λες αυτό είναι κάτι ωραίο που βλέπω. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει δεν είναι όμορφο. Ναι, αλλά να πω. Υπάρχει σύγχρονη τέχνη που ένα μαραμένο τριαντάφυλλο και σου λέει αυτό είναι. Μισοκαμένο από τη μία πλευρά και τα λοιπά, ναι. Από την άλλη είναι ωραίο. Ναι, δηλαδή είναι κατάχρηση. Κοίταξε, πέφτουμε πλέον. Πέφτουμε πλέον στα χωράφια του Βίτγκενστάιν που λέει τα όρια του σύμπαντος είναι τα όρια της γλώσσας μας. Δηλαδή αρχίζουμε και παίζουμε πλέον με τις λέξεις. Τι σημαίνει και την έννοια των λέξεων. Τι θέλεις να κουκουλώσεις με αυτά τα πράγματα. Αλλά ειδικό στο θέμα. Γιατί και ο έρωτας είναι μια αφηρημένη έννοια και το ωραίο είναι μια αφηρημένη και το κάλος είναι μια αφηρημένη έννοια. Οπότε μαζεύονταν διαφορετικοί άνθρωποι διαφορετικών ειδικοτήτων για να τα συζητήσουν αυτά. Τα συζητούν, ναι, αλλά δεν συμφωνούν. Μα πώς θα συμφωνήσουν αφού είναι διαφορετικοί. Άλλο θέλω να πω εγώ, άλλο πήγαινε όλη η εισαγωγή μου. Εσύ είσαι ένας τυχερός άνθρωπος στη ζωή σου που έβαζες το ματοκιάλι εκεί πέρα κάτω και κοίταγες το σύμπαν, τον ουρανό που είναι όμορφος, που είναι ωραίος. Βλέπεις δηλαδή ωραία πράγματα που οι άλλοι δεν είχαν την τύχη να τα δουν. Όχι, όχι. Αυτό το ωραίο του ουρανού μπορεί να το δει ο καθένας. Διότι ο ωραιότερος τρόπος να δεις τον ουρανό και να τον απολαύσεις ως ωραίο
αν και δεν είναι γνωστό, αλλά έτσι είναι και είναι για τον καθένα, είναι να το δεις με γυμνό οφθαλμό. Αρκεί να ξέρεις έτσι μερικά για τους αστερισμούς, να ξέρεις τι είναι. Αρκεί να είσαι στο χωριό σου στη Μάνη που δεν έχει ναι, κανένα φως και ναι, βλέπεις. Ναι, όλα αυτά. Όλα αυτά εντάξει, εντάξει, δεν είστε μόνιμο στην Αθήνα, χωριάδες είναι όλοι οι Έλληνες, πάνε στα χωριά τους. Πάνε στα χωριά τους όλοι όσοι. Άμα κλείσει μετά τις διακοπές, ας πούμε, τις πόρτες της εισόδου στην Αθήνα, να πούμε και πείτε όλοι στα χωριά σας, η Αθήνα θα είναι άδεια, ας πούμε, δεν θα έχει τίποτα. Λοιπόν, όλοι πάνε, βρίσκουν ένα κομμάτι ουρανού να το δουν. Εκεί είναι όντως το ωραίο. Είναι το δέος της ωραιότητας, είναι εντάξει το φως και σκοτάδι που παίζει, είναι ο προβληματισμός που δημιουργεί, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και άμα ξέρεις και λίγο έτσι να, την κατανομή των αστέρων, αυτό σημαίνει αρχικά και αστρονομία, είναι η κατανομή των αστέρων υπό μορφή των αστερισμών όπως τα βάζανε πάνω στο χώρο, τους δίνεις και λίγο μυθοπλαστία και στοιχειοδός αν ξέρεις και λίγα από την αστρονομία, το διασκεδάζεις. Εκεί που λες τώρα με το τηλεσκόπιο και αυτά. Ναι, αλλά δεν είχαμε όλη την τύχη να κοιτάμε τον Κρόνο με τους δακτυλίους τους και πώς περνάνε ένας κομήτης και πώς κινούνται. Εντάξει, μια ιδέα είναι για αυτή. Τώρα με τα υπάρχουν μικρά τηλεσκόπια και τέτοια. Μην νομίζεις ότι με τα μεγάλα τηλεσκόπια μπορείς να δεις λεπτομέρειες. Είναι μια ψευδαίσθηση την οποία έχει ο κόσμος. Μπορείς να δεις, να επεξεργαστείς την πληροφορία. Δεν βλέπεις κάτι. Δηλαδή η μεγέθυνση μέσα από την οποία δια του γυμνού οφθαλμού θα δεις κάτι είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Και αυτά ακόμη τα νεφελώματα που βλέπετε στα εξώφυλλα των βιβλίων και λοιπά και που είναι και η ειδικότητά μου από απόψεως αστροφυσικής. Νεφελώματα είναι εκεί τα οποία γεννιούνται οι αστέρες ή επίσης είναι και οι εκρήξεις των υπερκενοφανών που δημιουργούν με το θάνατό τους και δημιουργούν πάλι, εκκρέεται η ύλη και τη σπρώχνουν και δημιουργούν πάλι νεφελώματα τα οποία είναι στο άλλο άκρο. Δηλαδή είναι η γέννηση και ο θάνατος των αστέρων και είναι μια ολόκληρη φυσική διεργασία γιατί ακτινοβολούν αυτά και γιατί βλέπεις στην ουσία, να το πω πολύ απλά, όταν βλέπεις λίγο αυτό το φωτεινό πράγμα, το οποίο βέβαια το βλέπεις με έκθεση φωτογραφική, δεν το βλέπεις με γυμνό. Θα μόνο μπορείς να το δεις, είναι σαν να βλέπεις το άναμα ενός σπίρτου. Δηλαδή, βλέπεις το φωτάκι που κάνει το σπίρτο, αλλά από πίσω έχει ύλη πεπιεσμένη μοριακά νεύη που καίγεται. Δηλαδή, αυτό δημιουργεί συνεχώς αστέρες μέσα εκεί σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι τυχερός δεν είμαι γι' αυτό. Τυχερός είμαι για άλλα πράγματα στη ζωή μου, ας πούμε. Γιατί γεννήθηκα στον Πειραιά και ξέρω το Πασαλιμάνι, γιατί έζησα στο Μακρυγιάννη που είναι κοντά στην Ακρόπολη και βλέπω την Ακρόπολη, γιατί έζησα στο Νέστο, γιατί ζω στη Μάνη. Γι' αυτά θεωρώ τον εαυτό μου εγώ ότι είμαι τυχερός. Ας πούμε, γιατί περπάτησα εκεί που περπάτησαν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, νιώθω... παιδί μου, δεν ξέρω, μπορεί να θεωρηθεί σοβινιστικό, φασιστικό, οτιδήποτε, αλλά εγώ νιώθω υπερήφανος, ας πούμε, γιατί είμαι Έλληνας. Δηλαδή γιατί μιλάω αυτή τη γλώσσα που είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι είναι φυσική εξέλιξη των αρχαίων ελληνικών και μια προσπάθεια μέσα σε αυτά τα έργα αυτό είναι να καταδείξω. Όταν το γράφω και είναι γραμμένο και η πολιτεία και το περιέρωτος και το περιψυχής που θα βγει πάλι στις εκδόσεις του Τάλος Φι, με τρέχουσα, ρέουσα, καθημερινή γλώσσα, έχω τις παρενθέσεις δίπλα. Ένα, για να μην πει κανείς ότι αυτά τα φαντάζομαι εγώ και δεν τα λέει ποτέ ο Πλάτωνας, γιατί λέει τόσο πολλά και ωραία και περίεργα, που αν δεν βάλεις, ας πούμε, το αυθεντικό μπορεί να σου πούνε, καλά, αυτά τα λες εσύ τώρα, ποιος Πλάτωνας. Όμως τα λέει ο Πλάτωνας και είναι μέσα το αρχαιοελληνικό κείμενο, το οποίο εφόσον, όταν έχεις διαβάσει ήδη αυτό που έχει προηγηθεί, που είναι όχι μετάφραση, αλλά απόδοση αυτού του πράγματος, πολύ εύκολα νιώθεις την ελληνικότητα του κειμένου, πολύ εύκολα το κατανοείς. Το κατανοείς είναι ένας τρόπος να καταδείξω στον εαυτό μου καταρχάς, γιατί τα γράφω για μένα και σε όλους τους άλλους που θα τα διαβάσουν, ότι όντως, ρε παιδιά, δεν είναι παραφιλολογία αυτό ότι είμαστε συνέχεια στη γλώσσα, ότι είμαστε εμείς, κρατάει σκούφια μας. Πώς θα μου πεις, φιλετικά, δεν με νοιάζει, πολιτιστικά σίγουρα. Δηλαδή είναι ένας τόπος ο οποίος είναι ένα μεγάλο έτσι, μεγάλος λέει... απορροφητήρας με τις δικές του προδιαγραφές. Εμείς μιλάμε αυτά θα μάθετε όσοι έρθετε εδώ μέσα, ας πούμε, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί είναι πολύ ωραιότερα και καλύτερα. Και γι' αυτό πάνε και οι Αλβανοί και οι Παραμακεδόνες και όλοι αυτοί και τραγουδάνε ελληνικά τραγούδια, ας πούμε, μάθαμε. Γιατί τους αρέσει και οι Βούλγαροι. Γι' αυτό λέει και ο Ελίτης ότι είμαστε τυχεροί, γιατί λέμε τον ουρανό 3.000 χρόνια. Και τη θάλασσα, τη λέμε θάλασσα, πέσει 3.000 χρόνια. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Βέβαια. Σου δίνει δηλαδή την αίσθηση της συνέχειας, τη χρειάζεσαι αυτή, την αίσθηση της ρίζας, ας πούμε, αυτό το οποίο
προσπαθεί να ανακουπεί στη σημερινή εποχή και δίνουμε ολόκληρο αγώνα. Εσύ τουλάχιστον δίνεις μεγάλο αγώνα, ας πούμε, και μπράβο σου για να... Ξέρεις γιατί το λέω αυτό, δεν το λέω έτσι ούτε ως κομπλιμέντου, αλλά επειδή ο χώρος έχει και υπερβολές, τις οποίες δεν χρειαζόμαστε να πούμε. Είναι τόσο φανταστικά τα πραγματικά γεγονότα που αναδυφίσα από την αρχαιότητα, που οι υπερβολές δεν χρειάζονται. Ναι, δεν χρειάζονται, κάνουν κακό. Από την άλλη μεριά βέβαια, επειδή διάβαζα και ένα τελευταίο βιβλίο ενός σε εισαγωγικά καθηγητού του Πανεπιστημίου, που το λέει η αρχαιοπολιτική, ο οποίος μας καθυβρίζει όλους όσοι ασχολούμεθα με την αρχαιότητα. Λέει δεν, αυτό το πράγμα είναι τεχνητό, ας πούμε, χρησιμοποιούν το αρχαίο παρελθόν, ας πούμε, για πολιτικούς λόγους και εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Εκεί, αρχαιολόγος ο ίδιος. Τέλος πάντων, ναι, εγώ το αντιμάχομαι αυτό. Το αντιμάχομαι ακόμα δηλαδή και αυτούς που λένε σε εισαγωγικά κραγμένους. Δηλαδή σου λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι ερχόμαστε από το Σύριο, ας πούμε. Έτσι. Και το αντιμάχομαι με ποια έννοια. Εντάξει, ναι, δεν θέλω αυτές τις υπερβολές, αλλά από την άλλη μεριά, τα πλαίσια πίστεως τα οποία υπάρχουν, κάποια πλαίσια πίστεως καθιερωμένα, δεν σου δημιουργούν τον προβλημό. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και σου πει ότι ξέρεις, εμείς ήρθαμε από το Σύριο, θα το στραβοκοιτάξεις, έτσι. Και εγώ θα το στραβοκοιτάξω. Αν έρθει κάποιος όμως και σου πει ότι ρε εσύ, τι ανάσταση Χριστού λες να πούμε, δεν αναστήθηκε κανείς Χριστός, πάλι θα το στραβοκοιτάξεις ανάστροφα. Γιατί έχει περάσει ένα πλαίσιο πίστεως, ας πούμε, για την ανάσταση του Σωτήρος. Είναι περίεργο κι αυτό. Είναι πολύ υπερφυές το γεγονός, έτσι. Από την άλλη μεριά, υπερφυή γεγονότα συμβαίνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα και το πρόβλημα μεταξύ όλων αυτών που αντιμάχονται μίαν παιδεία η οποία έχει μίαν μυθολογία, έχει μίαν παράδοση, έχει μία... το έτσι και το αλλιώς. Λαογραφία. Λαογραφία. Αντιμάχονται το real, την πραγματικότητα αυτών των πραγμάτων. Δεν είναι πάντα έτσι. Ο έρωτας δεν είναι έξω από τα πλαίσια. Δεν μπορεί να γίνει μέσα στα πλαίσια της φυσικής. Έξω από τα πλαίσια το έχει ένα ωραίο ποίημα ο Πάουντ έχει για τον έρωτα, απάνω σε αυτό που λες, ας πούμε, ότι αλίμονο, ας πούμε, εάν δεν είναι ο έρωτας έξω από τα πλαίσια, τότε δεν θα είναι έρωτας. Είναι το «εάν το άλλος μορανθεί, εν τίνει αλιστήσεται», ας πούμε, έτσι. Μια άλλη μορφή αυτού του ερωτήματος, ας πούμε, θα πρέπει να είναι έξω από τα πλαίσια, δηλαδή, είναι μια μορφή ιεράς μανίας, άλλωστε την κατατάσσει εκεί και ο Πλάτωνας ως γνωστόν, ας πούμε, με τις μανίες που έχουν και την μαντική και όλα αυτά. Ο έρωτας θεωρείται ως το υπέρτατο, ας πούμε, της θείας μανίας. Ναι. Αλλά... ένθεη μανία. Ένθεη, ναι. Ένθεη. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό με τον Δία, ο οποίος πλαγιάζει με τη Λίδα και έξω, όταν θεοί σμίγουνε, υπάρχει πάντα ο έρωτας, ο οποίος είναι φρουρός και κοιτάει πρώτα απ' όλα γιατί έρωτας πρέπει να συμβεί μέσα και αυτός πρέπει να φρουρεί να μην πάθουν τίποτα οι θεοί μέσα. Οπότε, όπως είναι εκεί πέρα ο Δίας και σκέφτεται ο έρωτας να πάρει τους κεραυνούς του, σου λέει αφού κοιμάται αυτός 7 μέρες θα κάτσει μέσα με την Άλυνα, να πάρω εγώ τους κεραυνούς του, να αρχίζει να το παίζει και αρχίζει και το παίζει η Δίας. Αφού έχει τους κεραυνούς στο χέρι και αρχίζει και βαράει όποιον να είναι. Και στην τύχη χτύπαει για ανθρώπους και από τότε έμεινε η έκφραση κεραυνοβόλος έρωτας. Ναι, ναι, ωραίο. Από τότε ναι. Έμεινε η έκφραση. Δηλαδή ναι. λέμε εκφράσεις. Πριν από ναι, αυτό δηλαδή δεν ήταν κεραυνοβόλος. Δεν υπήρχε κεραυνοβόλος. Όταν αποφάσισε ο έρωτας να το παίξει. Υπήρχε ο κεραύνιος Ζεύς, αλλά κεραυνοβόλος έρωτας. Όταν του πήρε τα όπλα δηλαδή. Αλλά θέλω να πω ότι λέμε εκφράσεις. Οι οποίες ανάγονται. Σημαίνει. Αν δεν το ήξερες και το μαθαίνεις τώρα, αυτό ακριβώς σημαίνει όμως, επειδή ήξερες τι σημαίνει κεραυνοβόλος έρωτας και δεν σε χτύπησε κανένας κεραυνός στο κεφάλι από τα σύννεφα, σημαίνει ακριβώς ότι κουβαλάς μέσα σου, έχεις μέσα σου την ελληνική μυθολογία. Μυθολογία, ναι. Και η οποία ευτυχώς, αυτό ήθελα να πω και επανερχόμενο στο θέμα της αστρονομίας, αποτυπώνεται όλοι στους ουρανούς.
Δηλαδή, δεν μου έχεις απαντήσει, 50 χρόνια σε ξέρω, δεν μου έχεις απαντήσει εάν πρώτα είδαμε τον ουρανό και αυτό που είδαμε το είπαμε μυθολογία ή πρώτα γράψαμε μυθολογία και μετά κοιτάξαμε στον ουρανό και είπαμε αυτό θα το βάλουμε εκεί, αυτό θα το βάλουμε εκεί. Αυτό ποιος το γνωρίζει, κανείς δεν το γνωρίζει. Ούτε εσύ. Ναι. Άμα δεν μου το πεις απαντήσεις εσύ, ποιος θα μου το γνωρίζει. Ποιος το γνωρίζει, αυτό δεν μπορείς να το γνωρίσεις, πρέπει να γυρίσεις. Ας πούμε, εγώ αν το εννοείς ως ρίζα μανιάτικη, ας πούμε, πρωτοεμφανίστηκε ο άνθρωπος στην Ευρώπη εκεί πέρα στα σπήλαια των 300.000 χρόνων κλπ. Όχι, αλλά. Η οικογένειά μου και οι περισσότερες οικογένειες της Μάνης δεν είναι μανιάτες, είναι βυζαντινοί. Mm-hmm. Είναι με την πτώση της πόλης πήγανε, ας πούμε, μεγάλες οικογένειες και βρήκαν καταφύγιο εκεί. Γι' αυτό είχαμε και ονόματα βυζαντινά εκεί πέρα. Γι' αυτό είχαμε και τα βυζαντινά ονόματα. Ναι, και το Άκης που έχουν και το Άκους είναι από το Άκιος το Ισαάκιος και τα λοιπά. Είναι βυζαντινές αποφύσεις, ας πούμε. Άκης στην Κρήτη και στη Μάνη πολλά Άκης υπάρχουν. Mm. Και Άκους είναι από τα Βυζαντινά, από το Άκιος. Εκεί αποδίδεται αυτό. Δεν μπορείς να μου τα απαντήσεις για άλλη μια φορά συνέντευξη μαζί σου. Πάλι δεν μου το απαντάς. Δεν πειράζει. Είπαμε τόσο ωραία κοίταξε, πράγματα πραγματικά. Κοίταξε, τότε ας πούμε ήταν και μια εποχή θεϊκή, να πούμε. Δηλαδή οι θεοί θα πρέπει να στο απαντήσουν αυτό. Αυτοί πήγαινε, ερχόταν πάνω κάτω. Ας πούμε. Να επικαλεστείς τους θεοί. Ναι. Πάντως, είναι σημαντικό το ότι η ελληνική μυθολογία, με ό,τι αυτό σημαίνει, δηλαδή η μυθολογία δεν είναι απαραίτητα παραμυθολογία. Ποτέ δεν ήταν, αλλά τέλος ναι. Πάντων, παρακάτω. Δηλαδή, στο ποίημα του Κάλβου, ας πούμε, για το περί ελευθερίας, ας πούμε, όσοι το χάλκιον χέρι, ας πούμε, και τα λοιπά, αναφέρει κάπου όπως πέφτει ο Δαίδαλος κάτι, λέει, και αυτός, λέει, έπεσε θαλασσοθής, ας πούμε, αλλά έπεσε και απέθανε ελεύθερος και παρεμβάλλει μία παρένθεση και λέει «Και ο μύθος κρύπτει νουν αληθείας», λέει ο Κάλβος. Και αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα της μυθολογίας, αλλά πέραν αυτού, για την διατήρηση της ελληνικότητάς μας, υπάρχει ακόμα όλη αυτή η αστερισμή, δηλαδή ο τρόπος για να προσεγγίσεις επάνω να χαρτογραφήσεις τον ουρανό και για τους επαγγελματίες αστροφυσικούς. Σκοπεύουμε, ας πούμε, στον αλφα του κύκνου, δεν λέμε κάτι άλλο. Έχει μεν συντεταγμένες για να στήσουμε το όπλο μας εκεί και να το σκοπεύσουμε για να προσωφήσουμε την πληροφορία. Ή σκοπεύουμε, ας πούμε, στον τοξότη που είναι το κέντρο του γαλαξία μας. Ή σκοπεύουμε στον Ορίωνα, ο οποίος σκοπεύει και εμάς αυτό σαν ματήχη, όπως και ο τοξότη. Διατηρείται ζωντανή μέσα από το στερέωμα του ουρανού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ας πούμε, γιατί είναι όλοι. Δηλαδή, ο ελληνισμός υπάρχει όσο και να θέλουν να τον καταπιέσουν. Αν τον καταστρέψει στη γη, θα υπάρχει. Ναι, θα σε τιμωρήσει το στερέωμα. Θα συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό είναι πιο, αυτή είναι η πιο ωραία, είναι πιο ωραίο φινάλι μας. Όλα αυτά νομίζω έχεις πει περισσότερα. Αν γράψουμε το τι έχεις πει σήμερα, αν ο εκδότης σου, ο Τάλος, αν κάνει από μαγνητοφώνηση τη συνέντευξη, θα βγάλει και δεύτερο τόμο από το περιέρωτος. Ακόμη περισσότερο θα σας έλεγε ο πατέρας του πάντως. Ναι. Ο οποίος ήταν αέρινος τελείως. Ναι. Ναι, το Γιάννη τον ήξερα εγώ. Εντάξει, έχω γράψει και ποίημα για το Γιάννη, ας πούμε, όταν πέθανε. Εντάξει, ζουν όμως. Το επόμενο θέμα είναι η ψυχή. Ναι, ο Φέδων. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι Φέδων. Περί ψυχής, ναι. Να κάνουμε μια σειρά. Σειρά. Ναι, και είναι πανομοιότυπο. Έχει μάλιστα και της ιδίας οικαστικού είναι μέσα τα οικαστικά και το εξώφυλλο πολύ ωραίο. Οπότε, γιατί ξέρετε, το βιβλίο μετράει πάρα πολύ και το οικαστικό μέρος. Δηλαδή, πέραν του να το διαβάζεις, συνήθως όλοι μας το κάνουμε αυτό, ξεφυλίζουμε. Παπ-παπ. Και βλέπουμε εδώ πέρα. Και όταν έχει ωραία εικαστικά, λες ωραίο είναι αυτό. Και το ξεκουράζεσαι και όταν το διαβάζεις και μετά σταματάς να το διαβάζεις και το ξαναξεφυλίζεις και βλέπεις τα εικαστικά. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις εικαστική παρουσία η οποία να είναι σχετική με το έργο και δόκιμη δηλαδή. Και... Ωραία. Νομίζω ότι κάπως έτσι κλείνουμε. Τι ωραία. Πολύ πολύ ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να σας πω κάτι. Τι ευχαριστείτε, κουβέντα κάναμε, συμπόσιο, ναι, ήταν με νερό. Πολύ ευχαριστούμε ναι. Όμως που ήμασταν ναι, όλοι μαζί. Εντάξει. Που κάναμε παρέα. Με σένα τώρα γνωριζόμαστε, αλλά ναι. Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και πάντα συζητάμε έτσι ζωντανά. Ναι, αυτό είναι νομίζω και εμείς, το. Και εγώ χωρίς πρόγραμμα. Ναι. Και εγώ με τον Γιώργο γνωριζόμαστε πολλά ναι, χρόνια. Και τώρα επιτέλους αρχίζουμε να κουβεντιάζουμε ακόμα περισσότερο. Ήταν κάτι όμως που έτσι κι αλλιώς θα γινόταν, φαινόταν ότι θα γινόταν. Δεν είναι, πολλά πράγματα δεν είναι. Ενώ φαίνονται τυχαία, μπορεί και να μην είναι τυχαία. Νομίζω δεν είναι.
Δεν υπάρχει τυχαίο. Άλλωστε, η τύχη είναι πάλι μια. Μην πέσουμε εκεί, είναι μια πολύ σκοτεινή έννοια η τύχη. Δηλαδή, η σύγκρουση μιας μοτοσυκλέτας και ενός αυτοκινήτου στο δυσδιάστατο χώρο είναι τυχαία κατά τους δύο οδηγούς οι οποίοι τρέχουν, αλλά για ένα ελικοπτεριστή που τους βλέπει από πάνω, το βλέπει ότι θα συγκρουστούν. Για εκείνους έναν άλλο χώρο άλλων διαστάσεων δεν είναι τύχη. Ναι, αλλά ας μην τα πιάσουμε, δεν θα βρούμε. Άλλο θέμα. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά, παιδιά. Τα ξαναπούμε. Με το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Κι αν δεν ακούς του τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πονάω.